16 Ιανουαρίου 2023, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, και θα ήθελα έτσι να μοιραστώ κάτι γνώμη μου σημαντικό. Είχαμε αποφασίσει εδώ και καιρό με τον Γιάννο στο Netcast να κάνουμε, να προσφέρουμε και εμείς αυτό που μπορούμε στην προεκλογική περίοδο, να κάνουμε έναν τύπο debate μεταξύ τουλάχιστον των τριών διεκδικητών της Προεδρίας, με τον τρόπο τον οποίο γνωρίζουμε εμείς, με εμένα συνωνιστή, που θα υποβάλλει τα ερωτήματα, που θεωρώ ότι είναι κατανοητό, γιατί θα είναι διαφορετικό από τους δημοσιογράφους, οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, το είπα και στο προηγούμενο βίντεο, ότι τουλάχιστον είναι ανεπαρκείς και δεν μπαίνουν στην ουσία για τους γνωστούς λόγους. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω απλώς ότι ο κύριος Αβέρον Νοχίδου είναι πάρα πολύ θετικός. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ θετικός το να γίνει και δημόσια. Θα το κάνουμε το debate δημόσια σε δημόσιο χώρο, με κόσμο να είναι παρόντες ο κόσμος, και να μπορεί να υποβληθούν και ερωτήσεις. Προφανώς το debate θα έχει συγκεκριμένο φόρμα κανόνες, ούτως ώστε να μπορεί να υποβάλει και ο κόσμος ερωτήσεις. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Αβέρον Νοχίδου είναι θετικός, πάρα πολύ θετικός. Υπήρξε εκ πρώτης όψεως από το επιτελείο του κύριου Μαυρογιάννη θετικότητα, και αναμένουμε, έχει ενημερωθεί και το επιτελείο του κύριου Χριστοδουλίδη με τον πλέον επίσημον τρόπο, κατευθείαν προς τον κύριο Χριστοδουλίδη, και ευελπιστούμε ότι θα τα αποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα. Νομίζω το Netcast έδειξε τη δυναμική που έχει. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να δει μόνο και μόνο από τις προβολές που έχει στο YouTube και στο Facebook τον κύριο Αβέρον Νοχίδου και τον κύριο Μαυρογιάννη, και τον υπολείπο φυσικά, τον κύριο Χριστοφίδη. Άρα, θεωρώ ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλους. Άρα, ευελπιστώ ότι θα ανταποκριθούν θετικά, ούτως ώστε να γίνει μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση σε πρακτικό επίπεδο, με πρακτικά ερωτήματα τα οποία θα απασχολούν τον κόσμο. Ευελπιστώ άμεσα το συντομότερο να έχουμε την απάντηση των δύο επιτελείων.